Όσον αφορά τον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία, αυτός όπως όλα δείχνουν θα συνεχιστεί, έχοντας όμως νέα δομή. Την ώρα πάντως που η νέα Υπουργός συνεχίζει τη συζήτηση για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια και παγώνει την αδειοδότηση των κολεγίων, τα νέα στοιχεία για την κατάταξη των υλικών πανεπιστημίων διεθνώς είναι απογοητευτικά. Μόνο το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών κατάφερε να συμπεριληφθεί στην παγκόσμια κατάταξη των 200 καλύτερων πανεπιστημίων του κόσμου. Συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο Αθηνών βρίσκεται στην 127η θέση μαζί με το Πανεπιστήμιο του Βελγίου και πάνω από το Πανεπιστήμιο του Τέξας. Η ερευνητική κυρίως δουλειά των στελεχών του Πανεπιστημίου Αθηνών αξιολογείται και βελτιώνει συνολικά τη θέση του Πανεπιστημίου. Παρ' όλα αυτά όμως, το γεγονός ότι κανένα άλλο από τα μεγάλα πανεπιστήμια της χώρας δεν κατάφερα να είναι για άλλη μια φορά στη λίστα προβληματίζει την πανεπιστημιακή κοινότητα. Είναι χαρακτηριστικό πως χώρες όπως η Ολλανδία έχουν 11 πανεπιστήμια στη λίστα, η Ελβετία έχει 7, το Βέλγιο 5, η Δανία 4 και η Σουηδία και η Ιρλανδία από 3. Γιατί όμως τα ελληνικά πανεπιστήμια στο σύνολό τους δεν μπορούν να κάνουν το επόμενο βήμα? Είναι διάφορες στρεβλώσεις και αγκυλώσεις που υπάρχουν σε όλο το σύστημα. Είναι η έλλειψη της εμπιστοσύνης του κράτους προς τα δημόσια πανεπιστήμια. Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί στα ΕΕ είναι η επίθεση που πραγματοποίησαν 12 φοιτητές κατά τη συγκλήτου του Πολυτεχνείου της Κρήτης. Η τροφή αυτών των ανθρώπων, τους οποίους θα επαναλάβω ότι είναι, τους θεωρώ αυτό που λέει ο λαός μπαχαλάκηδες, η τροφή τους είναι αυτή τη μορφή η κινητοποίηση. Οι φοιτητές, κλειδώνοντας το κτίριο, απαγόρευσαν τη συνεδρίαση αρνούμενοι να συζητηθεί για άλλη μια φορά το θέμα της αξιολόγησης.